κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμη εκπομπή από το Documento.tv, μια ακόμη αποκαλυπτική εκπομπή και το λέμε αυτό διότι σήμερα θα σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία ένας από τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, ο Νίκος Μανιαδάκης, αποκαλύπτει στον Κώστα Βαξεβάνη ότι τελούσε υπό εκβιασμό, κατά τα λεγόμενά του, από τον κεντρικό τραπεζίτη, τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος εμφανίζεται να δρούσε από κοινού με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όσα έχει πει ο Νίκος Μανιαδάκης στον Κώστα Βαξεβάνη αντιστρέφουν ουσιαστικά το βολικό για κάποιους αφήγημα περισκευωρίας και αποδεικνύουν ότι τελικώς μάλλον υπήρξε μια συνωμοσία προκειμένου οι προστατευόμενοι μάρτυρες να βρεθούν και να αλλάξουν τις καταθέσεις τους, αλλά και μια συνωμοσία ώστε να προκληθεί στους ίδιους κακό, ο Μανιαδάκης το περιγράφει με μια συγκεκριμένη λέξη, αλλά και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αυτά που θα ακούσετε είναι πια μέρος της δικογραφίας, γιατί ο Κώστας Βαξεβάνης ως διωκόμενος νομιμοποιήθηκε να τα καταθέσει. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτά τα στοιχεία όλα έχουν κατατεθεί στην ανακρίτρια. Στην ανακρίτρια, η οποία έκανε αυτό το κατασκευασμένο κατηγορητήριο, βρέθηκε ευρώντητη μπροστά σε ένα ντοκουμέντο το οποίο περιέγραφε ο ίδιος ο μάρτυρας και στη συνέχεια κατήγορος ότι απειλήθηκε, εκβιάστηκε από τον Στουρνάρα, ο μάρτυρας πάντα, τα έλεγε αυτά, όχι εμείς. Και ενώ είχε μπροστά της όλη αυτή την κατάθεση, το ντοκουμέντο με το οποίο θα μπορούσε να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να αποδώσει δικαιοσύνη, δεν θέλησε να αποδώσει δικαιοσύνη, δεν κάλεσε καν κατά την παράσταση τον κύριο Μανιαδάκη να καταθέσει κατά την παράσταση μαζί μου και όταν τον κάλεσε του έκανε μια βελούδινη εξέταση όπου γενικώς το ρωτούσε αν εν ολίγης είναι ωραίος ο καιρός. Εσύ αποκάλυψες, ακριβώς επειδή διώχθηκες στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης Νοβάρτης, ότι ο Νίκος Μανιαδάκης ήταν μια από τις πηγές σου, μια από τις πηγές του ντοκουμέντου για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος εδώ και καιρό είναι πώς έγιναν αυτές οι συνομιλίες, πώς καταγράφηκαν, πόσες φορές συναντήθηκες με τον Νίκο Μανιαδάκη. Να πούμε λοιπόν ιστορικά μερικά στοιχεία, γιατί θα αναφερθούμε εκτενέστερα αργότερα και αφού ακούσουμε τα ηχητικά, τα αποκαλυπτικά ηχητικά που αλλάζουν όλη την ανάγνωση που μπορεί να έχει κάποιος για την υπόθεση της Νοβάρτης, ακόμα και κακόπιστος. Για την ιστορία να πούμε το εξής, ότι ο Νίκος Μανιαδάκης ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και στη συνέχεια έγινε προστατευόμενος μάρτυρας στην Ελλάδα. Κατέθεσε δηλαδή για τους δικούς του λόγους, θα τους εξηγήσουμε αυτούς ή θα πιθανολογήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, στην εισαγγελία ενάντια στον Άδωνη Γεωργιάδη, ενάντια στον Λοβέρδο, ενάντια σε υπουργούς τους οποίους είχε υπηρετήσει. Αποκάλυψε πώς λειτουργούσε η Νοβάρτης και οι χρηματισμοί των πολιτικών προσώπων. Στην Αμερική έχει αποκαλύψει ότι ο ίδιος ήταν ο διάμεσος στον χρηματισμό αυτών των πολιτικών προσώπων και όλα αυτά δεν τα είπε μόνο στους εισαγγελείς αλλά τα είπε και σε μένα, γιατί ήταν η πηγή, ήταν ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες που ταυτόχρονα ήταν και πηγή μου, δηλαδή έδινε στο ντοκουμέντο πολλές χρήσιμες αποκαλυπτικές πληροφορίες. Σε μεγάλο μέρος όσο μας έχει πει ο Μανιαδάκης στηρίχθηκε η ευρύτητα των πληροφοριών και η εγκυρότητά τους, για το ντοκουμέντο μιλάω πάντα. Είχαμε λοιπόν πολλές συναντήσεις με τον κύριο Μανιαδάκη. Συναντιόμασταν τις περισσότερες φορές με δικιά του πρωτοβουλία, τις περισσότερες φορές σε ένα ξενοδοχείο στα Βόρεια Προάστια, στο Live Gallery, να πούμε και το όνομα, χωρίς να διαφήμιση, είναι ιστορικό πεπραγμένο η κάθε συνάντηση με τον κύριο Μανιαδάκη για διάφορους λόγους. Συναντηθήκαμε την πληροφορία για το Harvard Project που αφορούσε το πώς μπήκαν νέα φάρμακα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τα οποία απαιτούσε η Νοβάρτης. Μου το κοστολόγησε, μου στείλε μηνύματα διευκρινιστικά και σε μια από τις συναντήσεις, όταν αφού με είχε προειδοποιήσει ότι δέχεται απειλές και πρέπει οπωσδήποτε να με συναντήσει, την 1η Μαΐου του 2018 συναντηθήκαμε, επειδή ακριβώς είχε αναφέρει τις απειλές, θεώρησα ότι για λόγους προστασίας κυρίως δικιάς μου, αλλά και της ιστορικότητας όσων πραγμάτων θα εξελίσσονταν ή θα εξελίσσονταν, κατέγραψα αυτή τη συνομιλία. Την κράτησα, δεν αποκάλυψα ποτέ την πηγή μου, ούτε όταν ο κύριος Μανιαδάκης έλεγε όσα έλεγε, όταν πέρασε την απέναντι πλευρά και έλεγε όσα έλεγε. Κράτησα το δημοσιογραφικό απόρτο γιατί έτσι έπρεπε και ο κύριος Μανιαδάκης μαζί με τους εντολείς του διέπραξαν το λάθος να με καταστήσουν, με τη βοήθεια βέβαια τμήματος δικαιοσύνης, κατηγορούμενο. Οπότε με απελευθέρωσαν και ηθικά
και νομικά στο να χρησιμοποιήσω αυτό το ντοκουμέντο το οποίο θα ακούσετε σε λίγο. Αυτό λοιπόν που θα ακούσετε σήμερα είναι ένα νόμιμο ντοκουμέντο, έχει νομιμοποιηθεί από την ίδια την ανάκριση, δεν έχει τίποτα παράνομο. Αλλά και να έχει σημασία, έχει ότι είναι αποκαλυπτικό. Αποκαλύπτει, δηλαδή δεν υπήρχε καμία σκευωρία για Νοβάρτης, υπήρχε μία συνωμοσία για να καλυφθούν οι ένοχοι για την υπόθεση Νοβάρτης και στη συνέχεια να τιμωρηθούν όσοι συμμετείχαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου. Ό,τι ακούτε από τον κύριο Μανιαδάκη, ό,τι θα ακούσετε σε λίγο, είναι από την 1η Μαΐου του 2018, δηλαδή 4 χρόνια πριν, ο κύριος Μανιαδάκης είχε πει αυτά που θα συμβούν 2 χρόνια μετά, ότι δηλαδή θα αλλάξει το νομικό καθεστώς, ότι θα κατηγορηθούν οι εισαγγελείς, θα κατηγορηθούν οι δημοσιογράφοι, ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση και θα διώξει από τον εισαγγελέα μέχρι και τον τελευταίο που πήρε μέρος σε αυτή την αποκαλυπτική διαδικασία και διερεύνηση του σκανδάλου, Μάριο. Ωραία. Επειδή κρίνοντας και από τα πολλά μηνύματα που μας έχετε στείλει από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το τρέιλερ της απόψινής μας εκπομπής, νομίζω, Κώστα, είναι καλό να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε αποσπάσματα από αυτή τη συνομιλία σου με τον Νίκο Μανιαδάκη. Πρωί, να ξεκινήσουμε με το Μαΐου. Πρώτο απόσπασμα. Είναι Πρωτομαγιά του 2018, στο μάλιστα, ξενοδοχείο το οποίο ανέφερε. Ο κύριος Μανιαδάκης ζήτησε να μην φύγω για την Πρωτομαγιά, ήταν πάρα πολύ επίγοντο να με συναντήσει. Ξημερώματα, γύρω σε 7.30 ώρα, 7.35, αν θυμάμαι καλά, της 1ης Μαΐου του 2018. Να ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε. Κοίταξε, εγώ ετοιμάζομαι τώρα να δεχτώ επίθεση από τους άλλους. Αυτούς που υποστήριξα. Έχουμε βάλει χοντρά στο χαστρό. Ναι. Και τρώω απίστευτο μπούλινγκ. Τι σούπα στο μέρα, στο μέρα τη σούπα. Κοίτα, ρε παιδί μου, έχει πολλωθεί πολύ το πράγμα. Αυτός είναι τριάδα με τους άλλους δύο. Μην γυρίσεις σωμαρά. Και εγώ φώναξα μέσα μου, να με γάμισω. Πέμψε. Πολύ απειλητικό. Εντάξει. Να σου πω, ήταν και οι τρεις μαζί. Αυτός. Και σου είπα ότι εγώ θα αλλάξω με το πλαίσιο. Μην ξεφύγει τίποτα. Καλά, είσαι να γάμισω. Απλά πρέπει να ξέρω. Και να... Και κοίτα, οι δυο μας ήμασταν έτσι, δεν ήταν κανένας. 20 Απριλίου. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, τώρα την περασμένη πρόγραμμα μας ήταν σχεδόν. Πήρατε μια πρώτη γεύση, γιατί θα ακολουθήσουν και ακόμη πιο ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Ξεκινάτε, Κώστα, τη συζήτησή σας. Και φαίνεται, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι ο κύριος Μανιαδάκης νιώθει την ανάγκη από την αρχή να σου πει, να σου αποκαλύψει ότι ο κεντρικός τραπεζίτης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, τον εκβιάζει. Έτσι και μάλιστα είναι τριάδα με τους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο. Έτσι ακριβώς. Ήταν πραγματικά 20 Απρίλη η συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα. Τον φώναξε ο κύριος Στουρνάρα στην Τράπεζα Εργασίας επισήμως. Στην Τράπεζα της Ελλάδας. Της Ελλάδας, ναι. Του έκανε, τον απείλησε σε όσα έπρεπε να τον απειλήσει. Και ο Μανιαδάκης επέλεξε να το μεταφέρει για δικιά του προστασία. Ανησυχούσε την εποχή εκείνη ή έπαιζε ένα διπλό παιχνίδι, δεν το ξέρουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είχε περάσει απέναντι εμφανώς. Πέρασε την πρωτοχρονιά της επόμενης χρονιάς, του 2019, όταν προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό. Έχει σημασία ότι τα λέει αυτά, έχει σημασία ότι τα υποστηρίζει αυτά, έχει σημασία ότι έτσι συνέβησαν και όχι διαφορετικά. Ό,τι ακούτε έχει κατευθεί επίσημα στην ανάκριση. Μαζί με την πιστοποίηση από πραγματογνώμονα ήχου και εικόνας, έκανε έκθεση ο πραγματογνώμονας, με την οποία έκθεση πιστοποιεί ότι είναι όπως ακριβώς έγινε η συνάντηση, έτσι έχει καταγραφεί, ότι δηλαδή χωρίς καμία παρεμβολή, χωρίς μοντάζ, χωρίς κοψίματα, χωρίς διαστρεβλώσεις και χωρίς παραποιήσεις. Έχει υπογράψει, καθώς έχει υπογράψει και για την πιστότητα της απομαγνητοφώνησης, γιατί βλέπετε ότι σε πολλά πράγματα που εσείς δεν τα ακούτε καθαρά, κάποιος σε ειδικά μηχανήματα τα ακούει ξεκάθαρα, γι' αυτό βάζουμε και τους υπότιτλους στο ρόλο από κάτω. Είναι λοιπόν τα γνήσια, η γνήσια συζήτηση, δεν έχει παρέμβει κανένας, έχει κατευθεί στην ανάκριση σε μια ανακρίτρια, η οποία κοίταξε σχεδόν έντρομη για την πορεία που πήρε η υπόθεση και στη συνέχεια... Εγώ αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Όταν εσύ εκδήλωσες την πρόθεσή σου να καταθέσεις αυτά τα ηχητικά και τις απομαγνητοφωνήσεις του, δεδομένου ότι είχες καταστεί διωκόμενος, η αντίδραση της ανακρίτριας του ειδικού δικαστηρίου ποια ήταν θετικά διακείμενη στο να διαβάσει και να ακούσει αυτές τις συζητήσεις που αποκαλύπτουν μια άλλη πτυχή
του σκανδάλου και καταρρύπτουν τον ισχυρισμό περί σκευωρίας. Η ανακρίτρια, η οποία πήγε για να διεκπαιρεώσει ό,τι πήγε να διεκπαιρεώσει, ξεκινώντας από τις διώξεις εναντίον και μου και των άλλων συναδέλφων, αλλά και των πολιτικών προσώπων και των εισαγγελέων, βρέθηκε απέναντι σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, με μια καυτή πατάτα. Γι' αυτό νομίζω και θέλησε να διακόψει την ανάκριση και να πει πρέπει να τελειώνεται σήμερα. Δεν κατέθεσα εξ αρχής το ηχητικό. Υπήρχε μια στρατηγική από την πλευρά μου και την πλευρά των συνηγόρων μου, του Βασίλου Καπερνάρου και του Γιάννη του Ματζουράνη, ότι εγώ θα πάω με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, θα καταθέσω ό,τι έχει υποθεί μεταξύ μας, θα ζητήσω να γίνει κατά την παράσταση εξέταση για να βρεθεί η αλήθεια. Και αν ήθελε να βρει την αλήθεια, θα αντέστρεφε και την πορεία την νομική της υπόθεσης. Αυτό το δικό μας αίτημα. Και ζητήσαμε να καταθέσει ο κύριος Μανιαδάκης, γιατί ο κύριος Μανιαδάκης αποδεικνύεται ότι είναι υπόλογος ψευδορκίας. Έχει πάει στην Επιτροπή της Βουλής, έχει καταθέσει ψεύτικα πράγματα, μηνύματα και για το αν με ήξερε ή δεν με ήξερε. Ο κύριος Μανιαδάκης θα έχει καταθέσει αυτά και στην ανάκριση, έχει ορκιστεί, ενόρκως θα έχει καταθέσει. Είναι υπόλογος λοιπόν το λιγότερο ψευδορκίας, αλλά και άλλων πραγμάτων, δηλαδή και συμμετοχή σε μια συνωμοσία. Δεν τα δέχτηκε αυτά η ανακρίτρια. Έδειξε αμήχανη, λέει τι είναι αυτά, δεν ξέρω, τι εξηγούσα τι είναι αυτά. Προσπαθούσα να εξηγήσω, όπως εξηγώ σε κάποιον που δεν ξέρει, όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν. Μάλιστα, να το μεταφέρω αυτό, όταν επανήλθα μετά από μέρες και λέω: δεν σας κάνει εντύπωση που δεν έβγαλε μια ανακοίνωση ο κ. Μανιαδάκης, η Νέα Δημοκρατία που τον υποστηρίζει. Κάποιος από τους εμπλεκόμενους μου είπε χαρακτηριστικά: καθίστε πρώτα να συνέλθουμε με αυτό που τους έχει κάνει. Αυτά είναι από τα ντεσού των ακριτικών γραφείων. Η ουσία για την ακρίτρια είναι ότι τον κ. Μανιαδάκη δεν τον κάλεσε να τον ρωτήσει κατά την παράστασή μου, κατά την παράσταση μαζί μου. Αλλά και στη συνέχεια, όταν το φώναξε μόνο του, να τον ρωτήσει για αυτά καθ' αυτά που είχα καταθέσει. Ναι, τον ρωτούσε γενικός και αορίστος. Τον ρωτούσε γενικός και αορίστος και ο κύριος Μανιαδάκης ισχυρίστηκε ότι κάποια από αυτά τα οποία έλεγε ήταν υπερβολές. Αλλά η κυρία ανακρίτρια δεν έκανε διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να μάθει τι από αυτό που ακούσαμε είναι υπερβολικό. Ο εκβιασμός που φέρεται να έχει τελέσει ο Γιάννης Τουρνάρα σύμφωνα με τα λεγόμενα Μανιαδάκη. Κάτι άλλο από αυτά που έχει πει ο κύριος Μανιαδάκης σε σένα. Και ενώ έχει πει ο κύριος Μανιαδάκης ότι έτυχε να με δει μία φορά, το έχει πει σε προηγούμενη κατάθεση, μία φορά στα βόρεια προάστια, επειδή μένουμε εκεί κοντά και με χαιρέτησε. Και τα έχει αυτά η κυρία ανακρίτρια. Δεν του λέει: εδώ μας φλέγατε, δεν το ξέρετε. Και τώρα μας φέρνετε μια συνομιλία μαζί του. Μας φέρνει μια συνομιλία μαζί σας, μάλλον 57 λεπτών, μια ώρα, και έχει καταθέσει συνομιλίες με γραπτά μηνύματα, ναι, μηνών. Δεν του ρωτάει πώς μας είπατε ψέματα. Δεν του λέει, ο κύριος Βαξεβάνης λέει ότι ο κύριος, ότι του είπατε, κύριος Τουρνά, πώς, του είπατε, μου είπε, σου είπε. Ο κύριος Τουρνά να σας εκβιάζει. Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Τον ξέρει τον κύριο Τουρνά, τον ξέρει, τον είχα καθηγητή. Λοιπόν, να πάμε, Κώστα, στο δεύτερο απόσπασμα. Να πάμε, να τα εξηγούμε λίγο. Να αντιληφθεί και ο κόσμος πόσο ο κύριος Μανιαδάκης φαίνεται να σε εμπιστευόταν. Ήταν μια σοβαρή πηγή, θέλω να πω, η οποία σε κάλεσε για να σου πει όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Ελάτε να δούμε το δεύτερο απόσπασμα αυτής της συνομιλίας. Εντάξει, ξεκίνησε μετά μια ολόκληρη συζήτηση. Ήταν πολύ απαιτητικός, μου λέει μισθά που πάρει στο κρανίο, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Το λέω, κάνετε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Ένα το μόνο πράγμα ενδιαφέρει είναι ότι αυτή η ζωή με έθιξε, με φύγει πίσω, με βγάλει στη ζωή μου και θέλω να φύγω από αυτήν την ιστορία, δηλαδή θέλω να τον εμπλακώ. Όχι, μου λέει να αρχίσει να είσαι επιθετικό και να μην είσαι τρόπο. Δεν μπορώ να είμαι επιθετικό. Δεν είμαι ο καθηγητή μου, δεν είμαι πολιτικό για εσά. Ούτε τι, δηλαδή, τι να κάνει, τι. Να. Το παγόρι του μου. Ότι εγώ του λέω ένα χρόνο ήταν τράβηξε, τον τράβηξα. Δεν έχω αφήνει τώρα να εμπλακώ. Άλλο αυτή την ιστορία κοιτάζω να περάσω χαμηλά. Όχι, μου λέει να βγει μαζί μα, να βγει μαζί μα στην κόντρα και αυτά. Λέω, κάνεις λάθος. Εξηγητής είμαι, λέω. Δεν είμαι πολιτικός. Εγώ λέω, μπήκα, έμπλεξα σε ένα εξαιτία σου, μου πάνω βοήθησα. Το πλήρωσα, λέω, ακριβά με την οικογένειά μου, με τα λεφτά μου, με τη φήμη μου, βέβαια. Δεν θέλω, λέω, άλλο να συνεχιστεί. Δεν θέλω καμία εμπλοκή, λέω, σε αυτήν την ιστορία. Και αυτός με πίεζε. Από την ένα με απειλούσε και με άλλη με πίεζε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα, ακούγοντας αυτό, ότι ο κ. Μανιαδάκης είναι χύμαρος. Σχεδόν δεν χρειάζεται να του απευθύνεις ερωτήματα. Σε έχει καλέσει για να πει μόνος του όλα αυτά τα οποία θέλει να σου πει. Τα οποία δεν είπε σε μένα. Μόνο. Σωστά, σωστά. Να το εξηγήσουμε αυτό. Ο κ. Μανιαδάκης, αφού δέχθηκε την πρόσκληση και στη συνέχεια την απειλή από τον κ. Στουρνάρα και την ομάδα του, εν πάση περιπτώσει,
Πήγε στους εισαγγελείς διαφθοράς, τους οποίους κατέθεται ως μάρτυρας με την κωδική ονομασία Γιάννης Αναστασίου και τους είπε: «Εμένα με κάλεσε ο Στουρνάρας και με απείλησε. Με απείλησε ότι θα μπουν στην κυβέρνηση, θα μπει πεσάς, θα μπει πεμένα, θα μου καταστρέψουν τη ζωή κλπ. 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 Θα αλλάξουν το νομοθετικό πλαίσιο». Οι εισαγγελείς τότε αρχικώς ζήτησαν από τον κύριο Μανιαδάκη να κάνει κατάθεση, να τα καταθέσει. Αλλά αν κατέθεται επισήμως το τι έγινε με τον Στουρνάρα, τότε μόνος του θα αποκάλυπτε ότι ο Γιάννης Αναστασίου είναι αυτός που είναι προστατευόμενος μάρτυρας και αυτός που εκλήθη από τον κύριο Στουρνάρα και απειλήθηκε. Έτσι λοιπόν δεν το κατέθεσε και το κατέθεσαν οι εισαγγελείς στη συνέχεια όταν κλήθηκαν από τον κύριο Σοφουλάκη να δώσουν καταθέσεις για ό,τι έγινε στην Νοβάρτης. Είπαν και αυτό το περιστατικό. Υπάρχει ένα σημείο πάρα πολύ κρίσιμο εδώ. Mm-hmm. Για το οποίο αν εγώ ήμουν ανακριτής, ανακρίτρια, θα έλεγα στον κύριο, θα καλούσα και μόνο γι' αυτό τον κύριο Μανιαδάκη. Ναι. Ο κύριος Μανιαδάκης λέει, είπα του Στουρνάρα ότι εμένα άφησε με, είμαι επιστήμονας, θέλω να είμαι χαμηλά, να με πιάνω τα ραντάρ, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ήταν μια έκφραση που χρησιμοποιούσε, θέλω να είμαι χαμηλά, να με πιάνω τα ραντάρ. Ναι. Εγώ λέει, εξαιτίας σου μπήκα σε αυτή την ιστορία. Τι εννοεί ο κύριος Μανιαδάκης, λέγοντας τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, υπουργό της χώρας και πρώην σύμβουλο της Νοβάρτης, γιατί έχουμε βγάλει ότι έχει δουλέψει για την Νοβάρτης με ιδιωτικά συμφωνητικά ο κύριος Στουρνάρας. Εξαιτίας σου μπήκα σε αυτή την ιστορία. Τι εννοεί ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Μανιαδάκης. Πώς μπήκε δηλαδή, σε ποια ιστορία, στην ιστορία της Νοβάρτης, του σκανδάλου, μπήκε εξαιτίας του Στουρνάρα. Τι εννοεί ακριβώς. Αυτή η απορία θα λυθεί μόνο αν γίνει κάποια δίκη, ξανανοίγοντας υπόθεση που εύχομαι να γίνει και εμείς θα παλέψουμε να γίνει και κληθεί ο κύριος Μανιαδάκης εκτός να εξηγήσει των ψευτιών και της ψευδορκίας. Εδώ προκύπτει και ότι ο κύριος Μανιαδάκης παρακαλεί σχεδόν τον κεντρικό τραπεζίτη να του επιτρέψει να απεμπλακεί από την υπόθεση. Είναι ερώτημα, είμαι βέβαιος και του κόσμου που μας παρακολουθεί, το γιατί η ανακρίτρια δεν απίφθινε αυτό το ερώτημα στον κύριο Μανιαδάκη. Αυτό το οποίο εύλογα θέτεις εσύ δηλαδή. Πώς ο κύριος Στουρνάρας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε έβαλε στην υπόθεση αυτή και γιατί το ισχυρίζεσαι αυτό σε έναν δημοσιογράφο. Και δεν ξέρω αν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση. Θα απαντηθεί ενδεχομένως. Δεν υπάρχει διάθεση σίγουρα από μια δικαιοσύνη η οποία έχει οδεύει με τον τρόπο που οδεύει σε ειδικά δικαστήρια τα οποία θα συμπέσουν όλους τυχαίως με τις εκλογές. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος να λειτουργήσει. Αλλά επειδή δεν είναι όλοι στη δικαιοσύνη, δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ούτε είναι διεφθαρμένοι, ούτε είναι όποιο αρνητικό χαρακτηρισμό μπορεί να βρει κάποιος για να εξηγήσει αυτό που συμβαίνει, νομίζω ότι υπάρχουν και κομμάτια της δικαιοσύνης που όταν θα έρθει η ώρα θα κινηθούν όπως πρέπει να κινηθούν, γιατί είναι αρχαιοθετημένες υποθέσεις. Ξέρετε, το μειονέκτημα που έχουν με το κλείσιμο των υποθέσεων όλοι αυτοί είναι ότι δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, για να κλείσουν οι φάκελοι, είναι διάταξη αρχαιοθέτης. Βρήκα, λες, τον Άδωνη, αδιευκρίνηστα. Κλείνει υπόθεση, αλλά ξανανοίγει υπόθεση. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο, ότι η αρχαιοθέτηση οποιασδήποτε υπόθεση και για οποιοδήποτε πρόσωπο δεν σημαίνει απαλλαγή, δεν σημαίνει αθώωση. Εάν προκύψουν καινούργια στοιχεία, εδώ έχουν ήδη προκύψει βέβαια, κατά τη δική μου άποψη, τότε μπορεί να ανασυρθεί. Αυτό το είπα και στην απολογία. Απολογούμενος ζήτησα δύο πράγματα. Αφενός, πέρα από τα αιτήματα για κατά την παράσταση, εξέταση κλπ., ζήτησα η απολογία μου να πάει στον εισαγγελέα προκειμένου να διωχθούν όλοι αυτοί που έχουν ψευδορκίσει και είχε ψευδορκίσει ο κύριος Μανιαδάκης, η κυρία Ράικου, η κυρία Τσατάνη κλπ. Mm-hmm. Και το δεύτερο να ξανανοίξει υπόθεση. Είπα να διοχετευθύσουν εισαγγελέα ώστε να ξανανοίξει υπόθεση. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος μάρτυρας κατηγορίας και να παρέχονται και οι αποδείξεις ότι αυτός ο μάρτυρας κατηγορίας λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε, ήταν εκβιαζόμενος και η δικαιοσύνη να συνεχίζει τον δρόμο που ξεκίνησε χωρίς να ακούει, χωρίς να βλέπει και χωρίς να έχει καμία αίσθηση απονομής δικαίου. Δεν γίνονται τα πράγματα αυτά. Αυτή είναι, αν αυτό δεν είναι νέο στοιχείο για να ξανανοίξει υπόθεση, η ομολογία του μάρτυρα ότι εκβιάστηκε, άρα όλο αυτό το οποίο στήθηκε και οδηγείται σε οδικό δικαστήριο για τους εισαγγελείς και τον Παπαγγελόπουλο τουλάχιστον, γιατί μπορεί να συμβεί και με εμάς, αν αποφασίσει αλλιώς το δικαστικό συμβούλιο. Δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει έτσι αυτή η ιστορία. Αν δεν είναι αυτό νέο στοιχείο, ποιο είναι. Λοιπόν, μέχρι ώρας, για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο ηχητικό απόσπασμα που έχει νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα καταλάβετε κυρίες και κύριοι γιατί το λέω αυτό, να σας θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα δύο αποσπάσματα που έχουμε ακούσει, ο κύριος Μανιαδάκης περιγράφει ότι ήταν στο γραφείο του Γιάννη Στουρνάρα και ο Γιάννης Στουρνάρας τον εκβίαζε, τον απειλούσε,
του ασκούσε πίεση. Του ασκούσε πίεση, με συγχωρείτε πολύ. Πάμε να δούμε το επόμενο ηχητικό απόσπασμα, στο οποίο ο Νίκος Μανιαδάκης περιγράφει το πόσο κεντρικός τραπεζίτης του εκδήλωνε την πρόθεση του ίδιου, της Νέας Δημοκρατίας, κανείς δεν το ξέρει αυτό, να αλλάξει ακόμη και το νομικό πλαίσιο για να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Τι σου λέει, σε γαμίσε. Θα γαμίσουν τους άπειρες και θα γαμίσουν τη δικαιοσύνη. Και τους εισαγγελείς, δηλαδή. Γιατί μόλις βγουν απάνω θα πράσουν για τη σύλληψη. Τι ρώτησε. Ξέρω. Ότι επιτρέπεται να γαμάνε μάρτυρες και δικαιοσύνη. Μου είπε ότι πρώτον, ο Μαριζέρος του λέει ότι η υπαγωγή των μαρτύρων είναι έτσι όλοι και όλα αυτά, ότι θα περάσουμε όμως κάποιο πλούτο. Με φωνάξατε δεν λέω γιατί έχετε την αίσθηση ότι είναι μάρτυρας. Ναι, είναι Νέα Δημοκρατία, αυτό λέει. Του λέω κοιτάξτε, ο μάρτυρας είναι ο τρίτος. Αν κάτι το έχετε να διαβάσετε. Μιλάει πολύ τεχνικά. Και εγώ θα μπορούσα να μιλήσω τεχνικά. Τεχνοκρατικά τέλος. Δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος στον άνθρωπο που ξέρω τεχνικά. Αλλά θα δείτε τι λέω ότι ο άνθρωπος έχει στοιχεία που δεν υπάρχουν στο δημόσιο βιβλίο. Έχει στοιχεία μέχρι το 2006. Αυτά δεν υπάρχουν βιβλίο. Είναι πράγματα που τα έχουν μόνο οι εταιρείες. Άρα λοιπόν και ο τρίτος μάρτυρας είναι από μέσα. Από μέσα. Είναι άνθρωποι των εταιρεών όλοι αυτοί. Το πιθανότερο είναι τη συμβάτηση. Κάποιοι που έχουν φύγει. Εντάξει, έτσι το. Το αποδέχθηκε. Ναι, αλλά ξέρεις τι με φόβησε μετά. Μπήκε η γυναίκα του ξαφνικά, εδώ είναι 6 χρόνια. Η γυναίκα το πήγε. Μπήκε η γυναίκα στο LinkedIn, στο προφίλ μου και με είδε και μπήκε και σου λέει. Κάνε επίσκεψη στο προφίλ σου για να σε ψάξουν. Θα δουν τι από εκεί πέρα. Τι θα δουν. Για το αν έχεις την τεχνογνωσία. Με ψάχνει. Ξέρω ότι με ψάχνει. Και μετά είδα τυχαία μια μέρα στο πρώτο χώρο, γιατί είχε κάνει όλες τις αντίσεις με αυτό το σακουράκι. Αυτό λοιπόν εκεί το κυκλωματάκι τώρα κάτι κάνει. Εσύ τι κάνεις τώρα με αυτό, το παραθέσεις. Κοίτα. Κανονικά πρέπει. Άμα με φωνάξεις εντελώς το παραθέσω. Το έχεις πει αυτό. Γιατί να σε φωνάξεις με το. Για να σε φωνάξεις με το. Κοίτα, εγώ ελπίζω ότι δεν θα με ξαναφωνάξει κανένας. Αν με ξαναφωνάξει, αναγκαστικά θα πω. Πολλά και ενδιαφέροντα, Κώστα. Καταρχάς, αυτό είναι το ηχητικό από το οποίο προκύπτει η δεδηλωμένη από το Στουρνάρα, σύμφωνα με τον Μανιαδάκη, πρόθεσή τους να κάνουν κακό στους μάρτυρες, αν τους βρουν, γιατί φαίνεται ότι τους αναζητούν, και να παρέμουν στη δικαιοσύνη. Καταρχήν, να δούμε αν αυτά που λέει ο μάρτυρας τότε, ο κύριος Μανιαδάκης, το 2018, επιβεβαιώνονται. Έχουν επιβεβαιωθεί. Έχουν επιβεβαιωθεί. Ναι. Το φώναξε, λέει ο Στουρνάρας, και του είπε η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει την νομοθεσία και θα μπιπ τους δικαστές. Έχει γίνει αυτό, έχει γίνει αυτό. Άλλαξαν την νομοθεσία, κατήργησαν σε ένα βράδυ μέσα την εισαγγελία διαφθοράς και έφτιαξαν μια άλλη εισαγγελία γενική οικονομικού εγκλήματος. Ήταν ο τρόπος για να πετάξουν το λουπάκι και μετά προχώρησαν στα περαιτέρω. Να εξηγήσω λίγο την περίοδο. Ναι. Είναι η περίοδος που βγαίνει, είναι Μάιος του 2018, είναι η περίοδος που βγαίνει στα κανάλια ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι θα γδάρω τους μάρτυρες. Είναι η περίοδος που βγαίνει ο κ. Σαμαράς και λέει θα σας πάω μέχρι τέλος και καταθέτει μηνύσεις εναντίον των εισαγγελέων και των μαρτύρων, αντί να δώσει εξηγήσεις ως δημόσιο πρόσωπο. Είναι η εποχή που λένε θα σας ξεκουκουλώσουμε, θα σας δάρουμε, θα σας ανασκολοποιήσουμε. Είναι η εποχή επίσης που έχουν βάλει λιτούς και δεμένους για να μάθουν ποιοι είναι οι μάρτυρες. Ο κύριος Στουρνάρας φωνάζει στον Μανιαδάκη και του λέει ότι ξέρω ότι είσαι μάρτυρας. Και από ό,τι λέει ο Μανιαδάκης, το λέει και τώρα, αλλά το είχε πει και σε μένα σε άλλες συναντήσεις, ο κύριος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ο Μανιαδάκης ο προστατευόμενος μάρτυρας. Γιατί από τα στοιχεία που δίνει ο Γιάννης Αναστασίου στην κατάθεση που πάει στη Βουλή, φαίνεται ότι αυτός ξέρει τεχνικά στοιχεία. Τέτοια τεχνικά στοιχεία ήξερε ο κύριος Στουρνάρας και ο Άδωνης Γεωργιάδης και όσοι ανασχολούνταν στο Υπουργείο με το Υπουργείο Υγείας, ότι έχει ο Μανιαδάκης. Ο Μανιαδάκης ακούγεται στο ηχητικό να λέει, να προσπαθεί να πει ότι αυτός που τα ξέρει τόσο καλά είναι κάποιος από το εσωτερικό. Είναι κάποιος που είναι από μέσα. Ναι. Και προσπαθεί να τον πείσει ότι δεν είναι ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έχει πει έχουν επιβεβαιωθεί. Λέει ότι έψαχναν το προφίλ του
Έμπαιναν στο προφίλ του και το έψαχναν να δουν τι γράφει και τι κάνει και με τι ασχολείται. Τον είχαν δει σε μία παρακολούθηση. Δεν τον είχαν σε τέτοια μόνο παρακολούθηση. Και η ίδια η Νοβάρτης είχε και τον Μανιαδάκη σε παρακολούθηση. Και μένα σε παρακολούθηση. Και τον Παύλο Πολάκη σε παρακολούθηση. Και έχει κάνει εκθέσεις. Είχαμε ένα μέρος δημοσιεύσεις στο παρελθόν στο ντοκουμέντο, στην εφημερίδα. Διάφορες εκθέσεις που χαρακτηρίζει επικίνδυνους δημοσιογράφους, πολιτικούς. Λέει πώς λειτουργούν, πώς κινούνται. Ποιοι είναι τοξικοί. Τον Άδων Γεωργιάδη τον έλεγαν τοξικό. Δεν πρέπει να τον πλησιάζουν τότε γιατί κινδυνεύουν. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είναι αυτή η εποχή και είναι αυτή η εποχή που έχει τρομοκρατηθεί ο Μανιαδάκης. Είναι η εποχή που ο Μανιαδάκης ξέρει ότι έχει καταθέσει εναντίον του στην Αμερική και φοβάται ότι δεν μπορεί να καλύψει την αντίστοιχη κατάθεσή του και συμπεριφορά στην Ελλάδα. Είναι σίγουρος για τους Αμερικάνους, αλλά δεν ξέρει τι θα γίνει με τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι Έλληνες τον πιέζουν, οι πρώην υπουργοί τον πιέζουν, ο Στουρνάρας τον πιέζει. Και όπως λέει, τον πιέζει σε συνεννόηση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ, σε αυτά που είπες, θέλω να προσθέσω αναφορικά με το νομικό πλαίσιο το οποίο εμφανίζεται να έχει πει ο Γιάννης Τουρνάρας ότι θα αλλάξουν, ότι έχει γίνει και κάτι ακόμη. Αρνείται η Ελλάδα εδώ και μήνες να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την περαιτέρω προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και καταγγέλλεται γι' αυτό από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η κατά τα άλλα θεσμικό λάγνα Ελλάδα, υπό την έννοια ότι της αρέσει να είναι με την Ευρώπη και καλώς της αρέσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενσωματώνει είναι την οδηγία για την Τουρκία. Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Όχι, δεν ενσωματώνει. Έχει κοροϊδέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κληθεί δύο φορές ο υπουργός, ο κ. Τσιάρας, να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν εξυγχρονίζει το πλαίσιο που αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες. Όταν πήγε ο κ. Τσιάρας και εισηγήθηκε την ενσωμάτωση του πλαισίου. Όταν πήγε στο Μαξίμου και την εισηγήθηκε ότι πρέπει, πιέζομαι από την Ευρώπη, πρέπει να το βάλουμε το νομικό πλαίσιο, έπεσαν να τον φάνε ο Βορύδης, ο Πλεύρης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι αν εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο, τότε θα επιβεβαιώσουμε ότι αυτοί οι μάρτυρες είναι αξιόπιστοι και δεν είναι κουκουλοφόροι που λέμε εμείς και την πατήσαμε. Και κορόιδεψε ο κ. Σιάρας την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε στην αποστολή το Γενικό του Γραμματέα, ο οποίος είπε ότι έχουμε σε διαβούλευση. Ναι. Το πλαίσιο λέει το έχουμε σε διαβούλευση. Είπε και ψέματα δηλαδή στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε. Ναι, επί της ουσίας θέλω να σε ρωτήσω, επί της ουσίας εννοώ της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει, όπως και από τα προηγούμενα που ακούσαμε, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο Νίκος Μανιαδάκης καταγγέλει τον Γιάννη Στουρνάρα για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εδώ ρωτήθηκε ο κ. Μανιαδάκης από την ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα. Πουθενά. Αφού πιέσαμε την ανακρίτρια με δύο αιτήματα για κατά την παράσταση εξέταση με τον Μανιαδάκη. Να έρθει δηλαδή να είμαι εγώ αυτός και να υποστηρίζω καθένα την άποψή του για να βγει και η αλήθεια. Αυτό προβλέπεται. Ξέρετε, ο σκοπός και η στόχευση του ανακριτή του εισαγγελέα δεν είναι να καταδικάσει κάποιον, να βρει την αλήθεια. Ναι, βέβαια. Έτσι, αν βρει αποχρώσεις ενδείξεις, τότε πάμε σε υποδικίες. Ασκεί δίωξη και τις οδηγεί στο δικαστήριο. Αλλά ο σκοπός της ανακρίτριας. Και έπρεπε να είναι και τη συγκεκριμένη, είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το ηχητικό και λες φωνάξτε με να τα επιβεβαιώσει, φωνάξτε τον κύριο Μανιαδάκη να τα επιβεβαιώσει ή να τα διαψεύσει. Τον καλεί μετά από θόρυβο και δημοσιεύματα μόνο του, κρυφά. Και ξέρετε, το κρυφά έχει σημασία γιατί είχαμε δικαίωμα να υποβάλουμε ερωτήματα στον κύριο Μανιαδάκη δια της ανακρίτριας. Δηλαδή, να δώσουμε ένα κατάλογο με ερωτήσεις στην κυρία ανακρίτρια και να της πούμε θέλουμε να υποβάλλετε. Ως ανακρίτρια και αυτές τις ερωτήσεις. Είχες δικαίωμα ως κατηγορούμενος. Βεβαίως. Ως κατηγορούμενος. Δεν μας απαντούσε. Λέμε εντάξει, κατά την παράσταση φαίνεται ότι δεν θέλετε. Θα τον καλέσετε τουλάχιστον καταθέσει. Ναι. Κουβέντα, κυρία ανακρίτρια. Για να μην υποβάλλουμε τις ερωτήσεις. Τον καλεί λοιπόν και έχουμε μια κατάθεση η οποία είναι εξευτελιστική για τη δικαιοσύνη και φυσικά για την ίδια. Όταν έχεις ένα μάρτυρα που βρίσκεται απέναντι στην αποκάλυψη ότι τον ξέρει το Βαξεβάνι, ότι δεν ισχύει ότι είναι κάποιος ο οποίος δέχθηκε πιέσεις και χειραγωγήθηκε. Αλλά αντιθέτως είναι μια πηγή της εφημερίδας των εισαγγελέων και του FBI και των εισαγγελέων στην Αμερική και των εισαγγελέων στην Ελλάδα. Όταν αποκαλύπτεται, όταν έχεις ότι έχει πει ψέματα, όταν έχεις λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του, όταν ξέρεις πώς κινήθηκε, όταν έχεις ένα κατάλογο 150 σελίδων με τα μηνύματα με τα οποία πληροφορεί εμένα για το πόσο είναι το Harvard Project, δηλαδή το πρόγραμμα που προέβλεπε χρηματισμού. Η Νοβάρτης είχε ένα Harvard Project, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Mm-hmm. Είχε ένα πρόγραμμα χρηματισμού, το λέγανε Harvard Project, και έλεγε ότι θα βάλουμε φάρμακα που δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπουν και η Τρόικα, θα τα βάλουμε. Και τα έβαλε όντως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και μου στέλνει μήνυμα ο κ. Μανιαδάκης,
ξέρεις, το Harvard Project είναι 4,5 εκατομμύρια, εννοεί τη μίζα. Είναι το 1/10, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως του συνολικού ή κάτι λιγότερο, κάτι, λέει 4,700. Και δεν τον καλείς να του πεις, κύριε μου, έχετε στείλει ένα μήνυμα στο Βαξεβάνη, το οποίο δεν γνωρίζατε, σύμφωνα με τις καταθέσεις σας. Σωστά. Στο οποίο όχι μόνο το γνωρίζετε, αλλά λέτε και πόσο είναι η μίζα. Τι λέτε γι' αυτό? Τίποτα. Έχει σημασία και θα κάνουμε μια παρένθεση τώρα, πολύ σύντομη, ότι ο Μανιαδάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο χώρο τον φαρμακευτικό εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εμείς πρώτη φορά καταπιαστήκαμε με τον κύριο Μανιαδάκη πριν από 10 χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Σεπτέμβριο του 2012, τότε στο περιοδικό Χοντόκ, Κώστα, αμφιβάλλω αν θα το θυμάσαι και εσύ, αν και η μνήμη σου είναι εξαιρετική σε αυτά, ήταν μόλις το ένατο τεύχος του περιοδικού Hot Dog. Ήταν λίγο πριν βγει η λίστα Lagarde. Έτσι, τότε λοιπόν, αυτό είναι. Κοιτάξτε πόσο επίκαιρο είναι το πρωτοσέλιδο του Hot Dog το 2012. Δημοσιογραφία πλυντήριο. Συνεχίζει να βάζει μπουγάδες η ελληνική δημοσιογραφία και σήμερα. Λοιπόν, και μέσα λοιπόν, στη σελίδα 32, δεν το θυμάμαι, βλέπετε εισπράξεις φαρμάκι. Εδώ το οποίο, ρεπορτάζ το οποίο έχει υπογράψει εσύ, Κώστα, είναι δικό σου ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Τότε λοιπόν, λέγαμε για πρώτη φορά. Μιλούσαμε για πρώτη φορά για τον κύριο Μανιαδάκη, τις σχέσεις του με το κράτος ως σύμβουλος και τις σχέσεις του με τις φαρμακοβιομηχανίες. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ένα δημοσίευμα, μια έρευνα. Είδατε τον τίτλο «Εισπράξεις φαρμάκι». Είναι και ένα λογοπαίγνιο, είναι με ΙΤΑ, γιατί είναι ένα λογοπαίγνιο σε σχέση με τη σύζυγο του κυρίου Μανιαδάκη, την κυρία Χρυσάνθη Φαρμάκη, παλιά ειδός του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Μανιαδάκη, είχε φτιάξει εταιρείες κατά 95%, όχι, κατά 90% αν θυμάμαι καλά, μέτοχος ήταν ο Μανιαδάκης και κατά 10% η ίδια, η οποία έπαιρνε από φαρμακευτικές χρήματα για να κάνει μελέτες επί των φαρμάκων και επί των ιδιωτήτων τους ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος μας είπε ότι ο κύριος Μανιαδάκης ταυτοχρόνως είχε αυτή την εταιρεία και έπαιρνε από φαρμακευτικές, αλλά ήταν και σύμβουλος του ΣΑΛΜΑ. Σωστά. Του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Μας το είχαν διαψεύσει τότε. Εμείς βρήκαμε όμως, θυμάμαι πολύ καλά, ότι βρήκαμε από τη Διάβγεια ένα ταξίδι που κάνει ο ΣΑΛΜΑΣ, ο Μάριος ΣΑΛΜΑΣ με τον Μανιαδάκη στην Κύπρο, που φαίνεται ότι επιβαίνει το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ως σύμβουλος του Υπουργού. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε την έρευνα, παρότι προσπάθησαν να μας παραπλανήσουν, η οποία έρευνα έδειξε αυτό ακριβώς, ότι ο σύμβουλος του Υπουργού έπαιρνε από φαρμακευτικές χρήματα, τα οποία χρήματα προφανώς δεν αντιπροσώπευαν πραγματικές μελέτες, γιατί ζητήσαμε να μας τις δώσει, δεν μας τις έδωσε ποτέ. Ήταν ένας τρόπος για να παίρνει λεφτά από τις φαρμακευτικές. Αυτό στη συνέχεια καταγγέλθηκε στην εισαγγελία διαφθοράς, όχι επί της κυρίας Τουλουπάκη, επί της κυρίας Ράικου. Ξεκίνησε μια έρευνα εναντίον του κυρίου. Της κυρίας Φαρμάκη και του κυρίου Μανιαδάκη, η οποία κατέληξε, αν θυμάμαι καλά, να πληρώσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να νομιμοποιήσει τα συγκεκριμένα έσοδα. Αυτό επιλέξαμε, κυρίες και κύριοι, να σας το δείξουμε για να αντιληφθείτε το ποιος είναι ο Νίκος Μανιαδάκης. Και εμείς το ξέρουμε και η δικαιοσύνη το ξέρει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζει, κατέχει πολύ καλά το αντικείμενο του φαρμάκου. Προκύπτει από τις καταθέσεις του για το σκάνδαλο Νοβάρτης ότι το κατέχει πολύ καλά. Αλλά σήμερα η δικαιοσύνη φαίνεται να αδιαφορεί να τον καλέσει ώστε να της παρέχει διευκρινήσεις για όλα αυτά που μέχρι τώρα έχετε ακούσει στις συνομιλίες του με τον Κώστα. Αυτή η παλιά ιστορία με τον κύριο Μανιαδάκη και τις εταιρείες και τους χρηματισμούς από τις φαρμακευτικές μας οδήγησε, ήταν τα πρώτα στοιχεία που μας οδήγησε στην έρευνα της Νοβάρτης. Όταν εμείς μάθαμε ότι υπάρχει έρευνα στην Αμερική για την Νοβάρτης, αρχίσαμε να σκαλίζουμε τα πράγματα και βρήκαμε τη σχέση που είχε το Κελπνό, το αμαρτωλός Κελπνό με την Νοβάρτης, και εκεί βρήκαμε τα παλιά πρόσωπα όπως ήταν ο κ. Μανιαδάκης. Προέκυπτε λοιπόν ότι ο κ. Μανιαδάκης ήταν από τους καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο οποίος με άλλους καθηγητές, σχετιζόμενος με την Νοβάρτης από ό,τι φαίνεται και από τα έγγραφα του FBI, διοργάνωναν δίθεν επιστημονικά συνέδρια μέσα στα οποία πήγαν οι φαρμακευτικές και έδιναν τις χορηγίες που δεν ήταν τίποτα άλλο από χρηματισμό γιατρών. Και υπήρχαν και διάφορες εταιρείες οι οποίες ξέπλυναν το χρήμα, δήθεν διαφημιστικές, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, όταν, για να εξηγήσουμε και τη σχέση με τον κύριο Μανιαδάκη, πώς άλλαξε, όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε δημοσιεύματα που συνέδεαν το παρελθόν με το παρόν, δηλαδή το ποιος ήταν ο κύριο Μανιαδάκη και ότι σχετίζεται με την Νοβάρτης και ότι υπάρχει αυτό στην SD, γιατί τα πρώτα βλέμματα από τη μεριά μας, τα δημοσιογραφικά ερευνητικά έπεσαν στην SD.
σε αυτή την αμαρτωλή σχολή δημόσιας υγείας πρέπει να ελεγχθεί και τη σχέση με την Νοβάρτης. Τότε λοιπόν ο κ. Μανιαδάκης μέσω τρίτου επικοινώνησε μαζί μου και το έκανε μέσω τρίτου γιατί δεν τολμούσε να πάρει τηλέφωνο, θεωρούσε ότι μπορεί να. Είσαι εχθρικός ενδεχομένως απέναντί σου. Είπε ότι θέλει να με δει. Εγώ είπα ότι η δουλειά μου είναι να συναντώ ανθρώπους και να βρίσκω τι ισχύει και τι όχι. Μου είπε για τα δημοσιεύματά μου ότι ναι, έχεις δίκιο για τα δημοσιεύματά σου στην πρώτη εκείνη συνάντηση. Δεν έχω τίποτα προσωπικό, καταλαβαίνω γιατί τα έκανες, όμως να ξέρεις ότι εγώ είμαι πια στην άλλη πλευρά. Και όταν τον ρώτησα τι εννοεί ότι είναι στην άλλη πλευρά, τότε μου αποκάλυψε, στην αρχή έμεσα και μετά έγινε άμεσα, ότι είναι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης. Ήταν προστατευόμενος μάρτυρας και στην Αμερική, είχε καταθέσει στην Αμερική, το απέκρυψε, το μάθαμε πρόσφατα, δεν το ξέραμε τότε. Είναι, εν πάση περιπτώσει, το Βαθύ Λαρίγκη, ο άνθρωπος που έχει δώσει ότι η πολιτική έπαιρνε λεφτά. Και γι' αυτό λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ένα έγγραφο που έχουν αποκρύψει, που το έχουν μεταφράσει παραποιημένο. Ναι. Το έχουν αποκρύψει πρακτικά. Ναι. Αναφέρεται στο πώς ο Φρουζής έδινε λεφτά στο Μανιαδάκη και αυτός στους πολιτικούς. Το έγγραφο αυτό προέρχεται από την αμερικάνικη πλευρά. Δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, ούτε έγινε χρήση από την εισαγγελία διαφοράς, ακριβώς γιατί αποκάλυπτε ότι ο άνθρωπος που ξέρει για το χρήμα και κινεί το χρήμα είναι ο Μανιαδάκης. Αυτό είναι το ίδιο έγγραφο από το οποίο σβήστηκε το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου ως αποδέκτη μίζας. Στο ίδιο έγγραφο υπάρχει και αυτό το στοιχείο, το οποίο τελικά ίσως είναι και σημαντικότερο από το κομμάτι αυτό που αφορά τον κύριο Λοβέρδο, φυσικά. Διότι περιγράφει τη διαδρομή της μίζας. Και τη σχέση των πολιτικών, όχι μόνο του κύριου Λοβέρδου, των πολιτικών γενικά και το τρίγωνο, το αμαρτωλό τρίγωνο, το οποίο σήμερα, ξέρετε, κοντεύουμε να το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα καλά. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Μανιαδάκης ως προστατευόμενος μάρτυρας ήταν από εκείνους τους οποίους, γνωρίζοντας ή όχι, τα πολιτικά πρόσωπα τα εμπλεκόμενα αποκαλούσαν κουκουλοφόρο. Θυμάστε την περίοδο εκείνη που φώναζαν από το Βήμα της Βουλής αλλά και σε τηλεοπτικά παράθυρα για τους κουκουλοφόρους μάρτυρες, των οποίων οι κουκούλες πρέπει να βγουν. Αυτά τα έλεγαν δημοσίως. Το τι έλεγαν όμως ιδιωτικά το έχει αποκαλύψει επίσης στην ίδια συζήτηση ο Νίκος Μανιαδάκης. Είναι το τέταρτο απόσπασμα που θα παρακολουθήσουμε, αυτό στο οποίο ο Μανιαδάκης περιγράφει και την αγωνία του, αν θέλετε, για το πώς προσπαθούν κάποιοι να αποκαλύψουν τους μάρτυρες. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ τώρα έχω καταφέρει πολλά πολλά στη μέση, δηλαδή πώς το έκανα πάλι αυτό το πράγμα. Οι άλλοι θέλουν να μεταμείσουν στη μέση. Δεν είναι ότι σε έχουν στη μέση, είναι ότι είναι παρακομπλημένοι και μπορούν να έχουν μοντική συμπεριφορά, δηλαδή μέχρι τώρα τι κάνανε, παιδιά. Πώς να ελέγχουν ένα σύστημα να μαθαίνουν. Τώρα δεν μπορούμε να μάθουμε, δηλαδή. Δεν ξέρουμε μέχρι πού είναι τα πράγματα, μέχρι που έχουν φτάσει. Έχει εμένα, εμένα μου, η άποψή του είναι ότι έχει κλείσει το θέμα στην Αμερική. Τι σου πω, ότι έχει κλείσει την Αμερική. Έχω να δεις και κάτι άλλο. Αυτοί, σε αυτό πάτησα. Αυτοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή. Έχουν τους και δεν είναι τους έξω, προσπαθούν να δούμε ποιοι είναι οι άλλοι. Λογικό, και προσπαθούν να τους κάνουν σε όλους τους δημιουργικούς και τους προσπαθούν να κάνουν εμπόλυμα. Εμένα με ρώτησε να δούμε, ξέρεις, στους μάρτυρες. Μου και βέβαια, ήταν αλλά. Από τώρα, από τη συνάντηση, κατάλαβα ότι και εγώ είμαι εχθρός. Πόλους εχθρούς τους έχουν τώρα. Εγώ ετοιμάζομαι να φύγω, θα με γαμίσω. Κόβας. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι άμα φύγεις. Εδώ βέβαια, όπως πιθανώς καταλάβατε κυρίες και κύριοι, είναι δύο αποσπάσματα τα οποία τα έχουμε βάλει μαζί γιατί καταδεικνύουν την αγωνία του μάρτυρα Μανιαδάκη, ο οποίος σκέφτεται ακόμη και να φύγει. Πράγμα το οποίο επιχείρησε τελικά να κάνει ένα χρόνο μετά. Για άλλο λόγο όμως. Για άλλο λόγο. Για άλλο λόγο. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν σε ένα διέξοδο από τις πιέσεις που δεχότανε. Τον εκφόβησαν, τον πίεζαν, του έλεγαν ξέρουμε ότι είσαι μάρτυρας, είχε συναντήσεις και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή προσέξτε τώρα. Βγαίνει ο Στουρνάρας και ο Άδωνιος Γεωργιάδης και απειλούν τους μάρτυρες και την ίδια ώρα συναντούν τους μάρτυρες. Το Μανιαδάκη. Ο Μέσης Στουρνάρας τον εκβιάζει, ο άλλος δεν ξέρουμε τι έχει κάνει, μάλλον ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε τα ηχητικά αυτή τη στιγμή για να πούμε τι έκανε ο άλλος και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε κάθε περίπτωση, ο Άδωνιος Γεωργιάδης που απειλεί τον Μανιαδάκη το συναντάει συχνά πυκνά και μάλιστα όταν συλλαμβάνεται ο Μανιαδάκης στην προσπάθειά του να διαφύγει στο εξωτερικό, ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνεί τηλεφωνικά. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παίρνει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αφού λοιπόν έλεγε θα φύγω στο εξωτερικό,
εκβιάστηκε, απειλήθηκε και στη συνέχεια άλλαξε το πεδίο, άλλαξε όχθη. Και άρχισε να υποστηρίζει τους άλλους, αυτούς που λέει, λέει οι άλλοι. Όταν λέει οι άλλοι εννοεί τους ελεγχόμενους κλπ. Το λέει οι άλλοι. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν να παίξει ένα άλλο παιχνίδι, προσπάθησε να φύγει στο εξωτερικό και οι πληροφορίες έλεγαν ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό και στη συνέχεια να στείλει μια επιστολή ή είχε αφήσει επιστολή σε ένα συμβολιογράφο με την οποία επιστολή θα μίλαγε για την σκευωρία. Τον έπιασαν στο αεροδρόμιο, δεν κατάφερε να φύγει, οπότε αμέσως βγήκε στον Sky και είπε τα περί σκευωρίας, ότι ξέρετε εγώ είμαι μάρτυρας και με εκβίαζαν να καταθέσω ενάντια σε πολιτικά πρόσωπα. Βγήκε στον Sky και το είπε. Έχει σημασία λοιπόν ότι το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινωνεί εκείνη τη μέρα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ως απόδειξη ότι υπήρχε μια σχέση μεταξύ τους. Και γιατί το είπε ότι επικοινώνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί φοβάται ότι μπορεί να ανοίξουν λογαριασμό τηλεφώνου και να βρεθεί ότι επικοινώνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το έχει πει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το έχει πει στην κατάθεση του ο Μανιαδάκης. Και η ανακρίτρια από την πρώτη φορά ακόμα που καταθέτει ενώπιον της, δεν τη ρωτάει γιατί επικοινώνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ή επικοινωνήσετε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτός είπε ότι δεν επικοινωνήσε με κανέναν. Επικοινωνήσετε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί στο αεροδρόμιο σας συλλαμβάνει η ελληνική αστυνομία, πάτε να διαφύγετε και επικοινωνείτε με αυτόν που σας κατηγορεί και λέει ότι θα σας δάρει. Τι σχέση είναι αυτή, τι επαφή έχετε, τι διαδικασίες είναι αυτές τις οποίες έχετε καθιερώσει. Οφείλονται να πω ότι στη συνέχεια αυτός που αργότερα κατήγγειλε ότι σε προηγούμενα δημοσιεύματα το ντοκουμέντο προσπαθούσε να τον εκφοβήσει και να τον χειραγωγήσει. Όταν συνελήφθη, το μεσημέρι της ίδιας μέρας πήρε ένα τηλέφωνο. Μου έκαναν απάντητη, στη συνέχεια τον κάλεσα και συναντηθήκαμε στο γνωστό μέρος, στο ξενοδοχείο δηλαδή στην Εγκάλη, για να μου εξηγήσει ότι δεν ήθελε να φύγει, θα έφευγε προσωρινά για πρωτοχρονιά και θα επέστρεφε και ούτω καθεξής. Και αφού πέρασαν μήνες, ενώ συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί μου, για 2 μήνες ακόμα, αλλάζει την υπόθεση όλη και το αφήγημά του και μετατρεπόμαστε κι εμείς ως αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τον ήθελαν το κακό του και στήσαμε μια σκευωρία. Από όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, δεν πρόκειται για σκευωρία, πρόκειται για μια συνωμοσία. Ναι. Όπου το κρίσιμο πρόσωπο. Πρόκειται για το αντίθετο από αυτό που αποκαλούν σκευωρία. Δηλαδή, ναι, έχουν κατηγορήσει εσένα, διώχθηκες και διώκεσαι ακόμη επί της ουσίας. Ναι, δεν περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Υπάρχει απαλλακτική πρόταση. Σε κατηγόρησαν ως σκευωρό μαζί με άλλα πρόσωπα, αλλά αποδεικνύεται, προκύπτει, ότι είναι άλλοι εκείνοι που συνωμότησαν προκειμένου αυτό το σκάνδαλο να εμφανιστεί ως σκευωρία και να κατηγορηθούν αδίκως άνθρωποι. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον, πιθανόν δεν το έχεις παρακολουθήσει, Κώστα, γιατί τρέχεις όλη την ημέρα και εσύ στο ρεπορτάζ, ότι χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με τον οποίο βρέθηκα μαζί σε ένα τηλεοπτικό πάνελ στο Contra Channel, όταν τον ρώτησα αν είναι πρόβλημα το ότι διώκονται δημοσιογράφοι με στοιχεία που ουσιαστικά προσκόμισε στη δικαιοσύνη η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής και ήταν σαθρά τα στοιχεία, απάντησε ότι ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορούν να αποδείξουν την αθωότητά τους στη δικαιοσύνη. Δηλαδή κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα. Πατακός λέγονται να βουλευτείς. Με το γεγονός. Όχι, είναι ο κ. Μπουτσίκακης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κανένα νόημα να μείνουμε σε αυτό. Έχει σημασία να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό απόσπασμα. Αυτό στο οποίο προτρέπεις για πολλωστή φορά στην ίδια συζήτηση τον κύριο Μανιαδάκη, αυτά τα οποία σου λέει να πάει να τα καταθέσει. Mm-hmm. Και αυτό κατά την άποψή μου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι ο δημοσιογράφος δεν αρκείται στο να καταγράψει αυτό που του λέει η πηγή του, αλλά τον προτρέπει να πάει να τα καταθέσει. Φυσικά. Ελάτε να το ακούσουμε και θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Όχι, θα πας να καταθέσεις το ίδιο. Ε? Θα πας να καταθέσεις το ίδιο. Όχι, με καλέσεις, θα πάω. Τι έκανα, μπορώ να πω. Πού το ξέρεις να σε καλέσεις. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αφού ξέρω, θα καταθέσεις αύριο. Πάμε, έλα. Άλλα καθίσουν. Ε? Τι ώρα πας, αρέ. Άρα, το πρωί. Εντάξει, μετά φεύγεις. Έχεις ταξίδι, νόμα. Όχι, όχι. Οπότε θα σε πάρω τηλέφωνο. Είναι πολύ στιγμωμένη, για να ξέρεις. Ναι, αυτό είναι επικίνδυνο. Να σου πω, δεν σου ξεφύγει τίποτα. Βλέπουν στο στόχαστρο, αυτοί θα μεγαμίσουν. Λοιπόν, έχει επαναλάβει. 500 φορές. Το έχει επαναλάβει 500 φορές. Μη σου ξεφύγει τίποτα. Τη λέξη αυτή
και μη σου ξεφύγει τίποτα, γιατί ξεφύγει θα μου κάνουν τίποτα. Αυτό. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ήτανε, μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν ακόμα φοβισμένος, θεωρώ. Ή εν πάση περιπτώσει στάθμιζε τα πράγματα, να δει πόσο το εννοούν. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι έχει πει ότι τον έχουν πιέσει με τον τρόπο που τον έχουν πιέσει και τον έχουν απειλήσει με τον τρόπο που τον έχουν απειλήσει. Αυτά Μάιο, ξαναλέω, του 2018. Τέσσερα χρόνια πριν, για να έρθουν να επιβεβαιωθούν τέσσερα χρόνια μετά. Με κίνδυνο να επαναλαμβανόμαστε, αλλά βλέπω και κόσμο που μας ρωτάει διαρκώς. Να πούμε ξανά ότι αυτό το ηχητικό που ακούτε, ολόκληρο, γιατί μιλάμε για μια συζήτηση μιας ώρας σχεδόν, και ως ηχητικό και η απομαγνητοφώνησή του, είναι πια μέρος της δικογραφίας. Σε κάνει όμως, Κώστα, σε όλους εντύπωση, και δικαίως τους κάνει εντύπωση, γιατί αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί από τη δικαιοσύνη με κανέναν απολύτως τρόπο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Γιατί όταν εσύ ζήτησες από την ανακρίτρια να κληθεί ο Μανιαδάκης και να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με σένα, ώστε να φανεί ποιος από τους δύο λέει αλήθεια, δεν το δέχτηκε η ανακρίτρια, παρά έκλεισε άρον-άρον την ανάκριση. Γιατί σκοπός της ανακρίτριας, στόχος της δεν ήταν να βγει η αλήθεια, το είπαμε και προηγουμένως. Επίσης μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι επικαλείται ότι για το συγκεκριμένο θέμα, λέει, υπάρχει διάταξη αρχιοθέτησης της υπόθεσης. Τι είχε γίνει? Όταν οι εισαγγελείς διαφθοράς αναγκάστηκαν να καταθέσουν στον προϊστάμενό τους, μάλλον σε αυτό που έκανε την έρευνα για την υπόθεση της σκευωρίας, νοβάρτης εισαγωγικά, τον κύριο Σοφουλάκη, να καταθέσουν για το τι έχει γίνει, κατέθεσαν και αυτό που δεν μπορούσαν να καταθέσουν πριν, γιατί θα είχαν αποκαλύψει την ταυτότητα του Μανιαδάκη, ότι ο μάρτυρας ερχόταν και μας έλεγε ότι έχει εκβιαστεί από τον Στουρνάρα και τους λοιπούς. Αυτό λοιπόν πήγε σε μία εισαγγελέα στον Πειραιά, η οποία εισαγγελέα το αρχιοθέτησε για τυπικούς λόγους. Γιατί έπρεπε να γίνει, ήταν αδίκημα το οποίο ερευνάται κατέγκληση. Έπρεπε να κάνει δηλαδή κάποιο μήνυση. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιο να κάνει μήνυση τότε, δεν έκανε εισαγγελής μήνυση, δεν έκανε ο κύριος Μανιαδάκης μήνυση. Εκείνο θα μπορούσε θεωρητικά να έχει κάνει ο κύριος Μανιαδάκης, υπό την έννοια ότι αυτό ήταν ο φερόμενος ως εκβιαζόμενος. Ναι, ναι. Ναι. Οι αρχιοθέτησαν για τυπικούς λόγους. Ναι, ναι. Έφτασε τώρα στο σημείο η ανακρίτρια να έρχεται να χρησιμοποιεί μέσα στην ανάκριση το επιχείρημα, μα αυτό έχει αρχιοθετηθεί. Η αρχιοθέτηση ανοίγει με νέα στοιχεία. Τα νέα στοιχεία είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αποδεικτικά στοιχεία. Κάποιος είπε ότι θα μπορούσε να κρίνει οποιοδήποτε εισαγγελέα ότι δεν ισχύει το ένα, ισχύει το άλλο. Δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Και αντί να πει, φέρει τα δόντα, πάω στην εισαγγελία ή να κάνει αυτό που τη ζήτησα, να φέρει από τον Πειραιά, με έτοιμά τη δηλαδή η ανάκριση, να φέρει από τον Πειραιά την εισαγγελική διάταξη αρχιοθέτησης, να δούμε για ποιους λόγους έχει αρχιοθετηθεί. Έχει παραγραφεί, εξετάστηκε και δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, δεν εξετάστηκε. Ναι. Αντί λοιπόν να τα κάνει αυτά, αρνήθηκε να φέρει την δικογραφία, ενώ είχα ένα όμως συμφέρον να τη ζητήσω και αυτή να την παραδώσει, γιατί αποδείκνει τα λεγόμενά μου ή με διέψευδε, όπως θέλει το βλέπει ο καθένας, ή εν πάση περιπτώσει θα έβγαινε από την ανάκριση. Αντί να το κάνει αυτό, περαίωσε την ανάκριση. Να και σου έχει σημασία, συγγνώμη, ναι. Ότι ενώ τη ζητάω, είπα ότι στο πρώτο στάδιο, τις πρώτες 7 μέρες που κατέθεσα, πώς ήταν, που απολογήθηκα, κατέθεσα μόταμο μέσα σε εισαγωγικά ότι έχει πει ο Μανιαδάκη. Την άφησα να δούμε αν θα καλέσει το Μανιαδάκη και αν θα τον κατηγορήσει για ψευδορκία. Αν θα έχει το θάρρος δηλαδή να δράσει ως άνθρωπος της δικαιοσύνης που θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τον φώναξε, του έκανε εκείνη τη βελούδινη κατάθεση. Και στη συνέχεια πάω και της λέω: θέλω να καταθέσω πληρωματικά. Έχω δικαίωμα να καταθέσω πληρωματικά. Γιατί μου λέει να καταθέσω πληρωματικά? Γιατί έχω καταθέσω και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα μηνύματα έχω ήδη καταθέσει. Θα καταθέσω τις συνομιλίες. Θα καταθέσω όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι. Ναι. Όχι, δεν συνεχίζει η ανάκριση, κλείνει η ανάκριση. Σφραγισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες που πιστοποιούν και την αυθεντικότητα. Και αναγκάστηκα τόσο το CD, το ηχητικό, όσο και την πιστοποίηση από τον πραγματογνώμο ότι είναι γνήσιο και δεν έχει οποιαδήποτε παρέμβαση, αναγκάστηκα να τα καταθέσω με την διαδικασία της κατάθεσης εγγράφων. Όχι με την συμπληρωματική μου απολογία, όπου θα εξηγούσα κιόλας ενδεχομένως κάποια πράγματα που μάλλον δεν ήθελε να μάθει, γιατί ούτε όταν τα κατέθεσα προφορικά, ούτε όταν τα κατέθεσα χωρίς το CD, ούτε όταν το με ρώτησε σχετικά. Δηλαδή αρκέστηκε απλώς στο να πάρει τα στοιχεία. Καταθέτησε κάποιον ανακριτή, ένας ανακριτής έχει μια δικογραφία 300.000 σελίδες, που λέει ότι αυτή είναι ένοχη. Και το άλλος, ο ευλογημένος ή μη ευλογημένος εμπροκειμένου, επειδή είμαι εγώ, και σου λέει εδώ υπόθηκε αυτό τότε 7:33, 7:35, 57 λεπτά διάρκεια, είπε αυτό για το Στουρνάρα και δεν λέει.
Δεν λέει τι ακριβώς είπε, δηλαδή τι έγινε. Δεν έκανε μία ερώτηση όλα αυτά. Ανακρίτρια τώρα και αντέθετα 9 μέρες. Και στο τέλος ανάγκρισε, έκανε μερικές ερωτήσεις που ήθελαν να κατατείνουν κάπου αλλού, αλλά όχι για τα επίμαχα. Γι' αυτά δεν πω από εκείνη την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι υπήρχε μια συνωμοσία για να στήσουν μια δικογραφία για σκευωρία. Ναι. Αν λοιπόν η ανακρίτρια δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τη σκευωρία, τότε ρωτάει. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, αυτό πήγα να πω νωρίτερα, είναι ότι στην απαλλακτική πρόταση, την οποία σας παρουσιάσαμε, στοιχεία της οποίας σας παρουσιάσαμε, κυρίες και κύριοι, χθες, η αντισαγγελία του Αρείου Πάγου, η κυρία Ελένη Μετσοβίτου, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν εσένα, Κώστα, και τους άλλους συναδέλφους μας κατηγορούμενους. Παρ' όλα αυτά, σας κατέστησε διωκόμενους η ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου, χωρίς να έχει, σύμφωνα με τη συνάδελφό της αντισαγγελέα, ούτε ενδείξεις. Και θέλω να ρωτήσω, είναι μάλλον ρητορικό το ερώτημα. Αυτά εδώ τα στοιχεία που έχεις καταθέσει εσύ, εγώ δεν θα πω ότι είναι αποδείξεις, αλλά είναι σίγουρα ενδείξεις με τις οποίες θα μπορούσε να ανοίξει η υπόθεση ξανά. Φυσικά. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να οδηγήσουν στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης, να ξεκινήσει μια νέα δικογραφία για το πώς στήθηκε, πώς διαμορφώθηκε μια κατάσταση από τα μέσα ενημέρωσης και πώς στήθηκε με συγκεκριμένα βήματα από ανθρώπους της δικαιοσύνης, πολιτικά πρόσωπα, μέσω εκβιασμών κλπ. Κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία ενοχοποίησης των ανθρώπων που αποκάλυψαν κάποια από αυτούς στοιχεία, πρέπει να είναι μια δικογραφία και πρέπει να είναι και μια άλλη δικογραφία για την ψευδομαρτυρία του κυρίου Μανιαδάκη. Να πάει στον εισαγγελέα, να πάει αυτό που λέει ο λαός δεμένος για τα ψέματα που έχει πει, ότι δεν με ξέρει, ότι δεν με συναντούσε, ότι... και λέει στην ακρίτρια ότι τον κύριο Βαξεβάνη το τελικά εντάξει, τον είχαν συναντήσει, αλλά έλεγα λέει και υπερβολές. Και δεν το ρωτάει η ανακρίτρια. Ποιες είναι οι υπερβολές που είπατε? Γιατί εδώ ο κύριος Βαξεβάνης είχε καταθέσει 57 λεπτά, δεν ξέρω πόσες σελίδες είναι σε χειρόγραφο, σε Α4, που είπατε 1, 2, 3, 4. Ποια από αυτά, κύριε μου, είναι υπερβολές? Είναι υπερβολές ότι ο κύριος Στουρνάρας σας απείλησε και σας εκβίασε? Να πει ναι, είναι υπερβολή, το οποίο το είπα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Να πάω να του κάνω και εγώ μήνυση για ψευδορκία μετά, να πάω να αποδείξει ότι αυτό που είπε είναι υπερβολή και όχι. Δεν ρωτήθηκε. Δεν το ρώτησε. Έχετε πει, κύριε μάρτυρα, ότι όταν ανέβει η Νέα Δημοκρατία, σας είχε πει ο κύριος Στουρνάρας, θα αλλάξει το νομικό καθεστώς και θα ισοπεδώσει τους εισαγγελείς διαφθοράς. Μα αυτό το πράγμα έχει γίνει. Πώς το εξηγείτε, κύριε μάρτυρα? Ναι. Τίποτα. Ναι. Μα είπαμε και νωρίτερα ότι ουσιαστικά τον κάλεσε να καταθέσει encrypto. Το θυμάμαι μάλιστα γιατί βρέθηκα στον Αεροπάγο, εμείς το μάθαμε. Ναι, ναι. Μάλλον γιατί είμαστε καλοί στη δουλειά μας, έχει αποδειχθεί σε όλη τη διάρκεια. Το έχει πει και η με το βίντεο. Στη διάρκεια του σκανδάλου Νοβάρτης. Τον βρήκαμε λοιπόν στον Αεροπάγο, δεν μας περίμενε. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Επειδή μου δίνει το. Ενώ είναι σε εξέλιξη διαδικασία ανάκρισης από την κυρία Κωνσταντίνα Λευζοπούλου, για να θυμόμαστε το όνομα και να καταγράφεται στην ιστορία, εσύ, ενώ είναι κρυφό, μαθαίνεις και πας. Από ποιον την είχες την πληροφορία? Άρα, σύμφωνα με την κυρία, με τη λογική της κυρίας Λευζοπούλου, που μας έχει καταστήσει κατηγορούμενος, η κυρία Λευζοπούλου πρέπει να είναι, είναι κατηγορούμενη, γιατί υπάρχει διαρροή σε δημοσιογράφο και άρα μόνο αυτή την έκανε. Δεν θα μπορούσε να την έχει κάνει άλλο. Δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων. Δεν θα μπορούσε. Έχει κάνει άρα άλλος, έχει κάνει ή τεθένα... εκείνη ή ο κύριο Μανιαδάκη. Πρέπει να πάει. Εμείς μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι τη διαρροή δεν την έκανε ο κύριο Μανιαδάκη. Ναι. Γιατί επειδή όντως ξέρουμε να κάνουμε ρεπορτάζ και πιστεύω ότι είμαστε καλοί στη δουλειά μας, τον κύριο Μανιαδάκη από την πρώτη στιγμή τον καλούμε στο τηλέφωνο για να μας δώσει διευκρινήσεις από αυτόν. Δηλαδή για να το ρωτήσουμε αυτά που δεν τον ρώτησε η ανακρίτρια. Αλλά αρνείται να μας απαντήσει. Όπως και τότε στο δικαστήριο έφυγε τρέχοντας όταν είδε τους δημοσιογράφους του ντοκουμέντου, τον Βαγγέλη Τριάντη και εμένα μπροστά του. Δηλαδή. Επομένως, μόνο η ανακρίτρια θα μπορούσε να διαρρεύσει την πληροφορία τώρα, αυτή. Επεξεργάστηκα λίγο αυτό που είπες με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε, ας πάνε στο δικαστήριο, ρε αδερφέ. Ναι, αποδείξουν την αθώη. Ναι. Αντιστροφή της πραγματικότητας και του νομικού πολιτισμού. Αυτό όμως είναι το αφήγημα και των προσώπων εκείνων στην ελληνική δικαιοσύνη που μας έχουν παραπέμψει. Η ίδια η ανακρίτρια είπε. Καλά, εγώ μία δίωξη άσκησα λόγω του πορίσματος του πορίσμα της προανακριτικής. Πηγαίνετε στο ακροατήριο να δηλαδή, ποια λογική είναι αυτή, δηλαδή, από πότε το δίκαιο στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, η απονομή δικαίου και το κράτος δικαίου έχουν μεταστρέψει την πραγματικότητα και την έχουν κάνει ότι στέλνουμε στα δικαστήρια τους αθώους για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όχι πάμε αυτούς για τους που υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, για να αποδείξουμε εμείς την ενοχή τους. Ναι. Αυτό το αφήγημα το έχει και η ανάκριση. Το είχε κομμάτι της δικαιοσύνης, μου το έλεγε συνέχεια. Καλά, δεν σας έχουμε παραπέμψει κιόλας ακόμα. Ενώ έχει ασκήσει δίωξη. Ναι.
Ναι, στέλνουν δηλαδή με διαδικασίες fast track σε σοβαρές υποθέσεις όπως είναι αυτή που συζητάμε, αλλά και σε λιγότερο σοβαρές, με διαδικασίες fast track στο ακροατήριο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Είναι η απόλυτη διαστροφή της πραγματικότητας. Ναι, το ίδιο αφήγημα. Που... πολιτικοί και άτομα της δικαιοσύνης που έχουν εμπλοκίσει όλα αυτά τα ίδια επιχειρήματα. Και μην ξεχνάμε. Είναι εντυπωσιακό. Ο κύριος, είναι αντικείμενο προβληματισμού σίγουρα. Ο κύριος Σαμαράς κάνει μια μήνυση που λέει το ντοκουμέντο 4 Φλεβάρι. 2 Φλεβάρι, εν πάση περιπτώσει, έγραψε κάτι που το είπε μάρτυρα 4 Φλεβάρι. Αυτό είναι ψευδές. Ναι. Το παίρνει η Επιτροπή της Βουλής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνει τη δουλειά της, τη βρώμικη δουλειά της. Ναι. Και το στέλνει με πόρισμα στη Βουλή. Στην ανακρίτρια. Ναι. Το παίρνει ανακρίτρια και το επαναλαμβάνει ως κατηγορία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι. Υπάρχει ένα κοινό νήμα σε όλα αυτά. Υπάρχει προφανώς ένα κέντρο, στο οποίο. Και στη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται η κυρία ανακρίτρια, η οποία δεν πήγε να δει αν αυτό που της έλεγε ο Σαμαράς, που το πήρε και το μετέφερε ο Πλεύρης και η Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι αληθές ή όχι. Για μένα αυτό και μόνο αποδεικνύει το εξόφθαλμο του στημένου του πράγματος, ναι. Της στιγμένης δίωξης. Γιατί αυτό είναι κάτι που σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, πολύ πριν φτάσει στα χέρια της κυρίας Αλεβιζοπούλου και σου ασκήσει δίωξη, οποιοδήποτε άνθρωπος άνοιγε το φύλλο της εφημερίδας της 4ης Φεβρουαρίου. Θα διαπίστωνε ότι αυτά για τα οποία σε κατηγορούν, μας κατηγορούν ως εφημερίδα, δεν ίσχυαν. Οποιοδήποτε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι να φτάσεις να διωχθείς. Και πού κρύβονται, πώς κρύβονται, πώς αυτό όλο το σύστημα διαφθοράς, διαπλοκής, αιμομικτικής σχέσης μεταξύ πολιτικών δικαιοσύνης και δημοσιογράφων, πείτε το όπως θέλετε, πώς κρύβεται, λέει η κρίση του δικαστή. Από πού και ως πού η κρίση του δικαστή. Η κρίση του δικαστή είναι να κρίνει ένα γεγονός και με βάση το γεγονός να πει. Θεωρώ ότι ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Η κρίση του δικαστή δεν είναι μεταστροφή της πράγματος. Δεν είναι η κατασκευή στοιχείων. Δεν είναι να πάρει ένα δημοσίευμα που λέει άλλα και μια κατάθεση που λέει άλλα και αυτή να πει άλλα για να κατηγορήσει ανθρώπους. Αυτό είναι ποινική ευθύνη του ανθρώπου εκείνου της δικαιοσύνης που πήρε την ευθύνη για να το κάνει. Για να κλείσουμε, Κώστα, σιγά σιγά, επειδή για το ζήτημα αυτό το λέγαμε και σε μια εκπομπή που κάναμε εδώ την πρώτη, νομίζω την περασμένη εβδομάδα, εσύ είχε στείλει μια επιστολή στον κύριο Πλιώτα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπάρχει κάποιο νεότερο? Σε σχέση με αυτό, έχει κάνει κάποια ενέργεια? Έχω στείλει δύο επιστολές στον κύριο Πλιώτα, ανοιχτές, δημοσιοποιημένες, τις οποίες περιγράφω μία-μία τις κατηγορίες και δεν αντικρούω τις κατηγορίες με βάση τι λέω εγώ, αντικρούω την κατηγορία με βάση το πραγματικό γεγονός που υπάρχει σε σχέση με αυτό που περιγράφει ως πραγματικό γεγονός η ανάκριση. Και δεν είναι υποαμφισβήτηση. Δεν είναι υποαμφισβήτηση. Δηλαδή είναι... ότι η κυρία ανακρίτρια λέει, είπε η μάρτυρα σε αυτά και παίρνουμε την κατάθεση της και δεν τα έχει πει αυτά η μάρτυρα, δεν είναι κάτι που είναι ούτε κρίση ούτε παράπονο. Όχι, δεν είναι υποαμφισβήτηση. Είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Συναντήθηκα με τον κύριο Πλιώτα, μου λέει, κατανοώ αυτά που έχετε γράψει και θα ερευνηθούν. Μάλιστα. Ερευνηθούν σημαίνει τα ερευνώ για να αποδώσω ευθύνες. Δεν παίρνω τηλέφωνο να πω εν είδη κουτσομπολιού τι είδε ο καθένας και πώς το εκτίμησε. Σημαίνει. Έρευνα δεν έχω δει ακόμα. Ο κύριος Πλιώτας φεύγει. Αποχωρεί από τον Άριο Πάγο. Ναι. Αποχωρεί και η κυρία Αλεβιζοπούλου. Ενδεχομένως να περιμένουν να φύγει η κυρία Αλεβιζοπούλου. Μετά δεν μπορεί να κάνουν πειθαρχικές διώξεις. Δεν μπορεί να γίνει πειθαρχική έρευνα για κάποιον που έχει αποχωρήσει από το σώμα. Το ίδιο είχε γίνει και με την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην υπόθεση με τον Βγενόπουλο, την κυρία Ευτέρπου Κοντζαμάνη. Που το καθυστερήσαν, το καθυστερήσαν και όταν ασκήθηκαν οι διώξεις είχε φύγει η κυρία. Σε συνταξιοδοτηθεί. Επομένως δεν μπορούσαν να γίνουν οι διαδικασίες. Ωραία, νομίζω ότι ήταν πολύ ουσιαστικά, πολύ σημαντικά αυτά τα οποία συζητήσαμε και κυρίως αυτά τα οποία ακούσατε αυτό σήμερα. Έχουμε 57 λεπτά, τα βάλαμε όλα. Φορά. Εμείς βάλαμε πολύ μικρά αποσπάσματα. Αποσπάσματα που είναι χαρακτηριστικά για το πώς εκβιάστηκε, πιέστηκε, άλλαξε στάση και τι του έλεγε. Είναι τα αποσπάσματα που και δημοσιογραφικά αλλά και νομικά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Mm-hmm. Είναι αυτά τα οποία, εάν ήθελε η δικαιοσύνη να αξιοποιήσει, ίσως να είχαμε μια άλλη έκβαση της υπόθεσης του σκανδάλου Νοβάρτης. Αλλά μέχρι ώρας δεν θέλει να τα αξιοποιήσει. Υπάρχουν και άλλα που λέει ότι ο Πολάκης είναι καθαρός και γουστάρει τον Πολάκη, ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αλλά είπαμε να μην το ανοίξουμε τώρα σε επίπεδο εξομολογήσεων προσωπικών, να πάμε σε αυτά που ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όπως γίνεται σε μια μεγάλη συζήτηση, εγώ λέω ξανά ότι έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτησή σας ξεκινάει με αυτήν την εξομολόγηση του Νίκου Μανιαδάκη. Ξεκινάει με την εκδήλωση της αγωνίας του. Στη συνέχεια εξελίσσεται ασφαλώς κουβέντα. Λέτε και πράγματα τα οποία σχετίζονται μεν με την υπόθεση, αλλά είναι πιο περιφερειακά. Αν θελήσουμε στο μέλλον, μπορούμε να προβάλλουμε και άλλα αποσπάσματα. Θα προβάλλουμε άλλα. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι όλη η ουσία του σκανδάλου. Η νομική ουσία. Γιατί υπάρχει και η άλλη ουσία. Ότι ο Μανιαδάκης
τους κάρφωσε στο FBI, διεκδικεί αμοιβή εξ αυτού. Ναι, φυσικά. Κάρφωσε τον Άδωνη, κάρφωσε τους υπόλοιπους. Είναι ως Ηνωμένες Πολιτείες βασισμένες και στη δική του προφανώς στη δική του, μαρτυρία. Είναι ένας από τους μάρτυρες. Στην Ελλάδα. Πλήρωσαν 350 εκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα κάνει την παραχώρηση. Λέει εντάξει, εδώ δεν θα σας πάω παραπέρα. Μέχρι εδώ θα πάω, θα σας κατηγορήσω και πάμε να στήσουμε τα δισκευωρίας και στείλουν τα δισκευωρίας. Αλλά όπως είχα προειδοποιήσει όταν ασκήθηκε εναντίον μου η δίωξη 19 Ιανουαρίου του 2022, ιστορική ημερομηνία. Είχα προειδοποιήσει ότι με αυτό που κάνουνε, ξανανοίγουνε χωρίς να το θέλουν την υπόθεση Νοβάρτης και θα μπλέξουν. Αυτό ακριβώς γίνεται. Εγώ πάντως θα πω κλείνοντας ότι ο Νίκος Μανιαδάκης μου φαίνεται αρκετά αξιόπιστος μάρτυρας. Και το λέω αυτό γιατί το FBI, του οποίου ήταν μάρτυρας, είναι δεδομένο ότι έχει αξιολογήσει την αξιοπιστία του. Επομένως, πιθανολογώ ότι αυτά τα οποία σου λέει είναι πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση. Επιβεβαιώθηκαν, δεν είναι. Επιβεβαιώνονται. Δεν τα βάζουμε υποκρίσεις, έχουν γίνει όλα. Όντως, αλλά λέω ακόμα και αν είχε μια μικρή δόση υπερβολής, όπως ισχυρίζει ο ίδιος, 20 Απρίλη. Είναι τόσο συγκεκριμένα που δεν αμφισβητούνται. 20 Απρίλη συναντήθηκε από τον κύριο Στουρνάρα, το έχει παραδεχθεί ο κύριος Στουρνάρας εκ των υστέρων. Και αυτό είναι γεγονό. Και αυτό το έχουν παραδεχθεί. Ναι. Πέρα από το ότι είπε στους εισαγγελείς, παραδέχτηκε ότι είδε τον Στουρνάρα. Αποκαλύπτει σχέση με τον Άδωνη. Τι δουλειά είχε ένα μάρτυρα που θα ήταν για ανασκολοπισμό, για παλούκομα, με αυτόν που τον απειλούσε. Αν όχι, ένα deal για να τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, όλα στη φορά. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε να βγάζουμε ειδήσεις που σχετίζονται με την υπόθεση Νοβάρτης και με άλλες ασφαλώς υποθέσεις. Ξέρετε ότι τα ψάχνουμε σε πολύ βάθος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Νομίζω, Κώστα, ότι θα πάει καλά η εκπομπή αυτή, όπως πήγαν και οι προηγούμενοι. Είναι μόνο βέβαιο. Ευχαριστούμε πολύ για την θέαση. Έχουμε συγκλονιστεί. Να είστε καλά. Θυμίζω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν αναρτούμε κάποιο βίντεο ή όταν κάνουμε μια προγραμματισμένη ή έκτακτη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τα πολλά σας μηνύματα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.